εφημερίδα για το πρόσφυγο ταμείο. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ποιες είναι οι ιδέες της τοπικής αυτοδιοίκησης ό,τι αφορά την πράσινη ανάπτυξη. Είναι επιλογή της διοίκησής μας σαν Περιφερειακή Ένωση των Δήμων να εντείνουμε τις συνεργασίες με τους στρατηγικούς μας εταίρους. Στα θέματα ενημέρωσης, στα θέματα κατάρτισης, στα θέματα πληροφόρησης. Δεν θέλουμε η πληροφορία να είναι κλειστή, αλλά να διαχέεται σε όλους τους συναδέλφους και στους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Και βέβαια πιο στρατηγικός εταίρος, εκτός από το Πράσινο Ταμείο, νομίζω ότι όποιοι αυτοδιοικητικοί έχουν μία θητεία στην αυτοδιοίκηση, ξέρουν τη σημαντικότητα του Πράσινου Ταμείου για τα αναπτυξιακά προγράμματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου που στην πρόσκλησή μου ανταποκρίθηκε άμεσα και είναι εδώ σήμερα για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα ενημέρωσης, αν το θέλετε, ανοιχτού διαλόγου ανάμεσα στα προγράμματα τα οποία προετοιμάζει και τρέχει το Ταμείο και θα τα τρέξει και το επόμενο διάστημα και στους αυτοδιοικητικούς, διευκρινίζοντας κάποια πράγματα, αλλά αν το θέλετε και συζητώντας κάποιες δημιουργικές προτάσεις των αυτοδιοικητικών. Να πω επίσης ότι είναι πολύ καλή η χρονική συγκυρία που γίνεται αυτό, γιατί με την έναρξη της αυτοδιοικητικής θητείας, περίπου με την έναρξη, θέλω να πω επίσης ότι από την ενημέρωση που είχα το Πράσινο Ταμείο πράγματι τρέχει μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να τα γνωρίσουν οι αιρετοί και οι υπηρεσίες τους. Δεν πρέπει να αφήσουμε απ' έξω τους συνεργάτες μας στις υπηρεσίες των Δήμων. Και πιστεύω ότι από αυτή την συζήτηση που θα ολοκληρωθεί σήμερα θα δοθούν οι ευκαιρίες και τα κίνητρα, αν το θέλετε, για τους αυτοδιοικητικούς να σχεδιάσουν έγκαιρα, να προετοιμάσουν, να οριμάσουν έργα και μελέτες για να τα προχωρήσουν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτή τον ανοιχτό διάλογο. Έχουμε προγραμματίσει και το επόμενο διάστημα σειρά τέτοιων ενημερώσεων, μεταξύ άλλων και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με τη Διαχειριστική Αρχή και το σκέλος που αφορά τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω το Πράσινο Ταμείο που είναι εδώ και τον πρόεδρό του για να κάνουμε αυτή την ανοιχτή κουβέντα που μόνο κέρδος έχει για τους αιρετούς.